Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά την κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, πρόεδρο του Πανσεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, αφού τα προβλήματα δεν σταματάνε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Το γάλα τελικά μου φαίνεται θα πάει υπερβομών και εστιών. Και αυτό. Και αυτό, όχι μόνο αυτό. Είπαμε πάρα πολλές φορές ότι η κτηνοτροφία βάλεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς κάθε φορά προστίθεται και ένα μείον ακόμη. Το γάλα, ειδικά το πρόβιο και ειδικά μετά από όλη αυτή τη συζήτηση με την συμφωνία ΣΕΤΑ, έχει την κατιούσα συνεχώς. Βεβαίως αυτό δεν οφείλεται μόνο σε αυτό, οφείλεται σε πολλά πράγματα, τα έχουμε πάρα πολλές φορές, στις παράνομες ελληνοποιήσεις, αν θέλετε σε όλη την διαδικασία της αγοράς όπου πραγματικά βλέπουμε τους κτηνοτρόφους να είναι υποχείρια όλου του εμπορικού κόσμου για κάποιον λόγο. Καταλαβαίνετε ότι και τα πράγματα με όλο αυτό το κόστος, με αυτόν τον ΕΦΚΑ, με αυτή την εφορία, πραγματικά ήταν και αυτό μια θηλιά στο λαιμό. Τελικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά, κυρία Σιδηροπούλου, τι γίνεται με τα αγροκτηνοτροφικά και όχι μόνο βέβαια τώρα. Το ζαχαρογείο κλειστό, το γάλα δεν έχει τιμές, το κρέας ελληνοποιούμε ξένα. Τι γίνεται τελικά, πού πάει αυτός ο τόπος? Δυστυχώς η κατηφόρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και με μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς συμβαίνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι σίγουρα, συζητώντας με όλους τους συναδέλφους, είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια μέρημνα, γιατί δεν υπάρχει μια ελληνική αγροτική πολιτική και μια στήριξη προς κάποια προϊόντα, είτε αυτά είναι κτηνοτροφικά είτε είναι αγροτικά, έτσι ώστε να στηριχτεί και η ελληνική οικονομία. Τώρα, για ποιον λόγο γίνεται αυτό, δεν μπορούμε εμείς να το εξηγήσουμε. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ελληνική κτηνοτροφία σε περίπου 1-2 χρόνια, το έχουμε πει και άλλες φορές, θα μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Συμφέρει τα μεγάλα συμφέροντα, διότι εκεί καταλήγουν όλοι τα μεγάλα συμφέροντα και τα μεγάλα συμφέροντα. Συμφέρει τα μεγάλα συμφέροντα λοιπόν να φέρουν από το εξωτερικό γάλα. Βεβαίως. Χωρίς να τόσο πολύ πιο φθηνό και η μεταφορά και όλα αυτά δεν κοστίζουν. Ακούστε, εμείς έχουμε πολύ μεγάλο κοστολόγιο στην Ελλάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τις τιμές μας κι άλλο. Κατεβάζοντας τις τιμές, είμαστε μη βιώσιμοι και καταστρεφόμαστε. Αυτή τη στιγμή αυτή και με τη διαφορά του νομίσματος από γειτονικές χώρες, ναι, τους συμφέρει να κάνουν τέτοιου είδους εισαγωγές με τον τρόπο με τον οποίο τους κάνουν. Βέβαια, να πω και το άλλο. Πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και το άλλο πρόβλημα, που είναι οι επιταγές. Δηλαδή βλέπουμε επιταγές, πεντάμινες, εξάμινες, να ξαναγυρίζουν γύρω-γύρω. Όλο αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τον κτηνοτρόφο. Όταν αυτός δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του στην ώρα του και να ταΐσει τα ζώα του, παθαίνει και άλλες ζημιές. Μάλιστα, καλά. Βλέπω σε λίγο και εσείς να πάρετε τα... Και το άλλο, ότι σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, δηλαδή ακούγαμε ότι τα Χριστούγεννα του 2016 όλα θα δρομολογηθούν και θα μπουν σε μία σειρά γιατί υπήρχε μία αταξία τα τελευταία 2 χρόνια. Ανταυτού, τώρα ας πούμε περιμέναμε τις πληρωμές του άρθρου 52 πριν το Πάσχα, είτε των βοηδών είτε και των εγωπροβάτων, μας τα μετέθεσαν για τέλη Μαΐου, όπου έχουμε τέλη Μαΐου, περιμένουμε ενδεχομένως αρχές Ιουνίου να δούμε και τι θα γίνει και με αυτό. Να πούμε ότι προγράμματα όπως νέων αγροτών, βιολογικά, αυτόχθονες κτλ., ενώ λέγανε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα τακτοποιηθούν και αυτά, και αυτά τα μεταφέτουν για αργότερα, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι θηλιές. Μέσα σε αυτήν την οικονομική κατάσταση και με αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά τραγικά τα πράγματα. Σας βλέπω σε λίγο να παίρνετε τα κοπάρια σας, όπως κάποιοι πήραν τις επιχειρήσεις τους και περάσαν από την άλλη μεριά από τα σύνορα. Και αυτό το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ οι κτηνοτρόφοι. Όπως επίσης έχουν σκεφτεί να τα μειώσουν πάρα πολύ. Διότι αν είναι να βγάζεις 5 και να ζητάει το κράτος 10 και το κράτος αντί να σε πληρώνει στην ώρα του, να σε πληρώνει μετά 2 και 3 χρόνια. Αλλά θέλει τα λεφτά του στην ώρα του. Βεβαίως, δηλαδή αν εμείς τους πούμε τον ΕΦΚΑ και την εφορία που μας βάζουν θα τα πληρώσουμε μετά 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό και εφικτό δεν είναι, αλλά θα έχουμε και κυρώσεις. Δυστυχώς έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Σιδηροπούλου. Τι να πω, πέρα από να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κάνουμε ακόμα μία έκκληση στον κύριο Πρωθυπουργό να ασχοληθεί εδώ με την Ελλάδα,
να συνεννοηθούμε στα ελληνικά. Βλέπουμε πάνε στο εξωτερικό, στην Κίνα εδώ εκεί, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα ελληνικά, θα συνεννοηθούμε στα κινέζικα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι σε ποια χώρα είναι και αν θέλουν πραγματικά να ορθοποδήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Σιδηροπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.